Σάββατο 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Ομού Ροδόπης «Η Τραπεζούντα». Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Chris & Dave με πλήθος κόσμου, μελών και φίλων του Συλλόγου να δίνουν το παρόν. Την καλλιτεχνική ομάδα πλαισίωσαν στο τραγούδι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης, ο Γιώργος Πασαγιανίδης, στη λύρα Τάσος Πετρόπουλος, ο Παναγιώτης Κοριανίδης, στο αγγείο γαβάλι ο Γιώργος Μοσκοφίδης, στο ζουρνάκι το κλαρίνο ο Θεόδωρος Αμπατζίδης, στον ταούλι ο Νίκος Παπαδόπουλος και στα πλήκτρα ο Κώστας Αβίδης. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αισιοδοξία, καλοτυχία. Για άλλη μια χρονιά ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Ροδόπης διοργανώνει τον ετήσιο χορό του εδώ στην Κομωτινή με σκοπό να προβάλλει τα μουσικά παραδοσιακά χρώματα της ποντιακής μούσας. Μουσικές και χοροί οι οποίοι έχουν έρθει στη Θράκη με το κύμα των προσφύγων του 23. Προσπαθούμε αυτή την ημέρα, μια ημέρα το χρόνο, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσουμε σε φίλους αλλά και ποντιακής καταγωγής ανθρώπους της περιοχής όλα τα μουσικά όργανα του πόντου, όπως τη λύρα, το αγγείο, το σιλιάβρ, το κλαρίνο, το ζουρνά, το νταουλί. Το κάλεσμα και ήταν ανοιχτό και η ανταπόκριση του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό μας γεμίζει χαρά, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα δε όταν βλέπουμε μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά σε μια δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας, όχι μόνο οικονομική. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό της χώρας και όχι μόνο για μένα, για όλους μας και κυρίως για αυτή τη χώρα είναι η δημογραφία, το δημογραφικό. Βλέποντας λοιπόν παιδιά ανάμεσα μας να τρέχουν, να παίζουν, να ακούν ποντιακή μουσική αυτή τη στιγμή, πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή οι αξίες της παράδοσης μπορούν να φέρουν ακόμη πιο κοντά τις ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες που υπάρχουν. Διότι βλέπουμε μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε με τη διδασκαλία χορού που γίνεται κάθε Κυριακή στο πολύκεντρο του Δήμου Κομωτινής στο παζάρι κοντά, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται ακόμη και από τη μειονότητα αλλά και από τους υπολείπους Έλληνες της περιοχής να έρχονται και να μαθαίνουν αυτούς τους χορούς. Σήμερα είναι κοντά μας άνθρωποι όχι μόνο από την Κομωτινή. Είναι άνθρωποι από την Ξάνθη, είναι άνθρωποι από τη Χρυσούπολη, είναι άνθρωποι από την Αλεξανδρούπολη. Ας μην αναφερθώ στα σωματεία. Είναι νεολαίοι. Αυτό πραγματικά αναγάγει και δείχνει τη δύναμη που κρύβει μέσα της η παράδοση και η μουσική. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, έχουμε κοντά μας την τοπική αυτοδιοίκηση, τους θεσμούς και αυτά είναι καλά στίγματα, είναι ομορφιές. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε τον ετήσιο χορό του 2018. Εδώ και 16 χρόνια συνεχόμενα κάνουμε αυτό το χορό. Πάντα είχαμε ανταπόκριση, ο κόσμος έρχεται, μας βοηθάει,
Μας βοηθάει και η τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι προχωράμε. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει γεμίσει, τα τραπέζια έχουν γεμίσει και ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα χωρέσουν όλοι. Όπως μάλλον το γνωρίζετε κιόλας, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε το πιο βασική εκδήλωση δική μας είναι τα παρχάρια. Οπωσδήποτε θα είναι, το Μάιο θα είναι και αυτή η εκδήλωση η μεγάλη.